είναι από το μονοπάτι της Κατερίνας, Innovative Planning, και είναι η τρίτη ομιλία, το Introduction to Toastmasters Mentoring. Και θα κάνει μια ομιλία με ελεύθερο θέμα, με σκοπό να αναδείξει την αξία του mentoring και του να είναι κάποιος προστατευόμενος, δηλαδή μεντή, πρωτεζέ. Οπότε, Κατερίνα Ιωαννίδου, το Αύριο Τριαντάφυλλο, το Αύριο Τριαντάφυλλο, Κατερίνα Ιωαννίδου. Μπράβο. Θα με συγχωρέσετε, αλλά αυτή την ομιλία θα τη δώσω περισσότερο αυθόρμητα και από καρδιάς. Σκεφτόμουν ποια ομιλία να κάνω σήμερα και ελλείψη χρόνου αποφάσισα να μιλήσω γι' αυτό, ειδικά μόλις είδα το project. Όλοι στη ζωή έχουμε, σχεδόν όλοι στη ζωή, έχουμε τη τύχη να έχουμε κάποιον μέντορα. Εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι είχα αρκετούς και έχω. Σήμερα θα αναφερθώ σε μία συγκεκριμένη. Ο Γιώργος με έχει ακούσει να μιλά πάρα πολλές φορές για εκείνη. Τη λένε Ιωάννα Κορφινοπούλου και τα τελευταία 10 και κάτι χρόνια είναι ψυχοθεραπεύτρια. Συγχωρέστε με που συγκινούμε. Θα μιλήσω λοιπόν για εκείνη, γιατί όταν πήγα στην Ιωάννα, ήμουν 28 χρονών και τα είχα κάνει όλα τα τσεκ της λίστας μου. Να φύγω από το δημοτικό, να πάω στο γυμνάσιο. Να τελειώσω το γυμνάσιο, να πάω στο λυκείο. Να γράψω κανένας πανελλήνιες, να γίνω οπωσδήποτε πολιτικός μηχανικός, όπως ήταν η μαμά. Μπήκα στη σχολή, να μελετήσω τα μαθήματα, να πάρω το πτυχίο. Ωραία, μάνα μου, και χρώσταγα στο 5ο έτος 20 βαρβάτα. Τι θα γίνει τώρα, να με πιέζουν από το σπίτι, να το παίρνω απόφαση. Λέω, εντάξει, στα 6,5 χρόνια τελείωσα, εντάξει, στο μέσο όρο. Πήρα το πτυχίο. Κόρη μου, πρέπει να κάνεις και ένα μεταπτυχιακό, μου λέει ο πατέρας μου. Εννοείται, λέω, πρέπει να κάνω. Ας κάνω. Κάτι με είχε πιάσει τότε και ήθελα διακαώς να δουλέψω, να βγω στην παραγωγική εργασία. Ήτανε κάτι που με έκανε να αισθάνομαι πιο ανεξάρτητη, πιο να βγάζω τα δικά μου χρήματα. Οπότε για μένα αυτό ήταν προτεραιότητα. Και τότε, το 2009, παράλληλα με το μεταπτυχιακό μου, το οποίο το έκανα και αυτό στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην κατεύθυνσή μου, δομοστατικός σχεδιασμός. Παράλληλα με το μεταπτυχιακό μου, δούλευα σε έναν άλλο μέντορα, γι' αυτό συνδέεται εδώ, στο Θανάση τον Κοντιζά, πολιτικό μηχανικό από τους τρεις καλύτερους της Ελλάδας. Πήγαινα στα μαθήματα 9 με 3 το μεσημέρι και τσιπούσα κάτι από το κηλικείο στο πόδι και 4 με 11 το βράδυ δούλευα στο γραφείο του. Και δουλειά στο σπίτι και Σαββατοκύριακα. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Θα σας το πω άλλη φορά. Φτάνω λοιπόν, έχω δουλέψει σε 2 γραφεία. Έχω ανοίξει το δικό μου γραφείο. Και ένιωθα μέσα μου ένα τεράστιο κενό. Και τώρα τι. Αυτό είναι. Δεν είναι και πολύ ωραίο. Δεν νιώθω και πολύ καλά. Και ήρθε η ώρα που πήρα την απόφαση να πάω σε αυτή τη γυναίκα που μου είχε συστήσει ο πρώτος φοιτητής μου. Πάντοτε μου άρεσε να διδάσκω. Αυτό επιδιώκω και κάνω και τώρα. Με κάθε τρόπο. Είτε διδάσκω μηχανική, είτε οτιδήποτε άλλο. Και ο πρώτος μου φοιτητής λοιπόν ήταν 42 χρονών και είχε πάει να σπουδάσει
στο Σάσεξ της Αγγλίας. Εγώ του έκανα μηχανική και αυτός μου μιλούσε για το Rose, για το θεραπευτήριο της Ιωάννας Βολφινοπούλου. Respecting our soul essence σημαίνουν τα αρχικά από, από το Rose. Μοιάζει με τριαντάφυλλο και πράγματι είναι αυτό. Πηγαίνεις εκεί με τα προβλήματά σου, πήγα εγώ όπως ήμουνα ένα τσακισμένο, θα πω, τριαντάφυλλο. Και πηγαίνεις εκεί και σε βοηθάει να ανθίσεις. Συγχωρέστε με για τη συγκίνηση, το κάνω για να λέω τη λέξη της ημέρας. Αυτή η γυναίκα έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή στο να μας βοηθήσει να ξεπερνάμε τις προσωπικές μας δυσκολίες, καταλαβαίνοντάς τις, ενσωματώνοντάς τις. Κανείς δεν είναι τέλειος, όλοι έχουμε πράγματα που μας δυσκολεύουν. Για να σας δώσω και μερικά παραδείγματα, ήμουν ένα παιδί που ήταν μέσα στην αυτοκαταστροφή, είτε αυτή ήταν με παραπάνω αλκοόλ, είτε αυτή ήταν με αρνητικές σκέψεις, αυτοκατάκριση και γενικότερα ένα μαύρο χάλι, θα έλεγα. Και αυτή η γυναίκα όλα αυτά τα χρόνια με βοήθησε και με βοηθάει βήμα-βήμα στο να ανθίσω. Και αυτή η γυναίκα και αυτή η θεραπεία που κάνω εκεί με όλους τους άλλους δασκάλους που πλαισιώνουν το σχολείο, το Rose, είναι και η αιτία, αν θέλετε, και η αφορμή για την οποία βρίσκομαι εδώ, βρίσκομαι στους Toastmasters. Λεπτομέρειες γι' αυτό θα μάθετε και σε άλλη ομιλία. Την προγραμματίζω για τον Απρίλιο, λίγο πιο δουλεμένη. Το άγριο τριαντάφυλλο, από που είναι και ο τίτλος της ομιλίας μου, είναι ο τίτλος του δεύτερου βιβλίου της. Δεν κάνω παρουσίαση βιβλίου εδώ, αλλά σας μίλησα για τη μέντορά μου, την Ιωάννα. Είναι εξαιρετική και εξαιρετική συγγραφέας, εκτός από ψυχοθεραπεύτρια. Είναι γύρω στα 60 τώρα, μπορεί να τη δείτε και στο Οπιστόφυλλο, μια γλυκύτατη γυναίκα. Όλο αγάπη και φως. Πάρτε τώρα να το ρίξετε μια ματιά. Ειλικρινά νομίζω ότι θα είναι, μιας και μιλάγαμε για Χριστούγεννα και δώρα, θα είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας, έστω και να διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Είναι το δεύτερο της βιβλίο, επαναλαμβάνω, είναι πολλές σελίδες και είναι αυτοβιογραφικό. Περιγράφει όλη της την βιογραφία στο πώς έγινε ψυχοθεραπεύτρια, πώς γνώρισε τους δασκάλους στην Αμερική, πώς έφυγε από 16 χρονών κορίτσι που ήταν στην Πάτρα, μια περίοδο που ήταν αδιανόητο κάτι τέτοιο, να τελειώσει τις δύο τελευταίες τάξεις του σχολείου στην Αμερική χωρίς να ξέρει γρή αγγλικά. Σας το προτείνω, μιας και τα Χριστούγεννα ενδείχνεται για να διαβάζουμε ένα βιβλίο δίπλα από τη φωτιά. Αυτή είναι η μέντορας μου για την οποία ήθελα να σας μιλήσω σήμερα και νιώθω ευγνωμοσύνη που ήρθε στη ζωή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική το τερμίνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα Ιωαννίδου. Μας βοήθησες την ανάπτυξη έτσι, του συναισθήματος του Χριστουγεννιάτικου και της αλπορής και της υγιής έκθεσης, αν το θέλετε. Και από άγριο τριαντάφυλλο έχουμε γίνει εδώ ημέρα τριαντάφυλλα, εντάξει, πιο ωραίο. Ανοίγουμε σιγά σιγά. Εδώ στους Toastmasters ερχόμαστε μπουμπούκια, τα οποία ουσιαστικά σιγά σιγά ανοίγουμε.